Λιγότερες από 10 ημέρες απομένουν για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια και η αβεβαιότητα συνεχίζει να διακατέχει την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών. Δεν είναι μόνο η πανδημία που ανά πάσα στιγμή αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινότητάς μας, αλλά και η ακρίβεια, που ήδη έχει χτυπήσει κόκκινο με το άμεσο μέλλον να μην προδιαγράφεται ευίωνο. Την ίδια ώρα που οι Έλληνες καταναλωτές θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για να μπορέσουν να γεμίσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παραδοσιακά τρόφιμα. Σίγουρα ένα 30% εγώ πιστεύω, ένα 30%. Η φτωχολογιά θα περάσει δύσκολα. Αυτοί που έχουν, μην ανησυχείτε, καλά θα περάσουν. Εντάξει, έχω δει, μεμονωμένες αυξήσεις. Η έρευνα αφορά 22 τυπικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, από την βασιλόπιτα μέχρι τα αυγά, το κρέας και τις πατάτες. Οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ είναι αυξημένες κατά 5% σε σχέση με το 2020, ενώ αυξημένες κατά 1% καταγράφονται σε σχέση με την υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε το 2015. Το σούπερ μάρκετ φαίνεται πολύ νωρίτερα. Αν παρακολουθήσουμε και τα φυλάδια που κατά καιρούς μοιράζονται, βλέπουμε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα οι διαφορές είναι μεγάλες και στο κρέας και στα τυριά και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην τιμή του αρνιού κατά 24%, η τιμή του οποίου παραμένει υψηλότερα από το Πάσχα και μετά, με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης να μην έχουν αλλάξει. Αντίστροφα, η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στην τιμή της ντομάτας κατά 25% λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Ήδη φαίνονται οι ανατιμήσεις, ήδη φαίνονται από τουλάχιστον 15-20 μέρες τώρα. Και μπορεί η μέση αξία των προϊόντων να ξεπερνά το 35%. Τα κουκιά στο πορτοφόλι του Έλληνα παραμένουν μετρημένα. Και έτσι οι αγορές για μια ακόμη γιορτινή περίοδο θα είναι κατά πολύ περιορισμένες. Μετρημένα. Α, δεν ξέρω. Να ρωτήσεις άλλους που θα πάνε το επίδομα. Αυτού να πάνε να ρωτήσετε. Για σχετικά λίγους. Θα μας λείπουν οι μισοί. Πιο μετρημένο, να το πω. Αλλά σε πολλά νοικοκυριά δεν θα είναι απλά φτωχικά, θα είναι και πολύ λειψά, θα λέγαμε.